εκλογές. Οι οποίοι πιθανόν κάποιοι από αυτούς θα κληθούν να ψηφίσουν και αυτό. Την ιδιωτικοποίηση ενδεχομένως τη ΔΕΗ. Κανένα από αυτά τα στελέχη, αν μου διαφεύγει κάποιο, νομίζω δεν μου διαφεύγει, δεν έχει τοποθετηθεί επί του προγράμματος που παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί προφανώς θα κινδυνεύσει αν μου επιτραπεί ο όρος. Μόνο εγώ είσαι. Ό,τι θες να κάνεις την ερώτηση. Κατά κανόνα εσύ. Ό,τι θες να κάνεις την ερώτηση. Εγώ τοποθετηθεί. Κύριε. Ό,τι θες να κάνεις την ερώτηση. Κύριε. Τώρα θες να βαλώσουμε για αυτό το πράγμα εμείς δύο. Κύριε. Σα είπα ότι μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Είναι πολύ δύσκολο να το πει. Για του τελικού να το πει. Είναι πολύ δύσκολο να το πει κάποιο. Εγώ μην έχετε. Εγώ η επιλογή για αυτέ τι δύσκολε αποφάσει είναι επιλογή απλά αυτών που θα φέρουν. Τη ψήφιση είναι δυνατή ή αυτόν που θα πάρει τι δύσκολε αποφάσει. Ακούστε, σα παρακαλώ πάρα πολύ, μην ρίχνετε το βάρο στα τοπικά μα στελέχη. Βάσει αυτών που καταγράφουμε καθημερινώ, εδώ είναι συνάδελφοι. Εντάξει. Να αντικρούσουν δηλαδή και αυτά που ακούστηκαν. Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ τώρα. Ναι, αν λίγο τηλεοπτικά για να παίξει όμω. Είστε και εκπρόσωπο τύπου. Δεν ήθελα να σα το πω τόσο τώρα, αλλά η απαντήση είναι να προσκευέστε. Λίγο. Πραγματικά θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλε ερωτήσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε, αλλά αν θέλετε κάτι το οποίο είναι πέρα και έξω από αυτό το οποίο υπάρχει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά φαίνεται με ενεγάκι. Αλλά ακούστε, μην είναι το βάρος των αποφάσεων, έτσι όπως το παρουσιάζεται τουλάχιστον, με όλο το σεβασμό στα τοπικά μας στελέχη, που έχουν την προσωπικότητά τους, έχουν την ιστορία τους, έχουν την προσφορά τους και η Νέα Δημοκρατία τους τιμά και τους σέβεται όλους. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη ΔΕΗ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η πραγματικότητα είναι ότι η ΔΕΗ κινδυνεύει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ότι, όχι εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε, δεν θα με διακόπτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είτε σας αρέσει η απάντησή μου, είτε δεν σας αρέσει η απάντησή μου, θα αποδεχτείτε την απάντησή μου. Είστε δημοσιογράφοι, μου κάνετε την ερώτηση, εγώ απαντάω αυτό το οποίο θέλω. Και εσείς μετά θα κρίνετε την απάντησή μου. Η ΔΕΗ λοιπόν κινδυνεύει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η ΔΕΗ κινδυνεύει. Εμπράκτος, ψάχνει να βρει δάνεια να πληρώσει. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρότεινε η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη διακυβέρνησή της για την μικρή ΔΕΗ κλπ. Το οποίο κατέκριναν η ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και είχαν βγει στα κεραμίδια και στα κάγκελα, το οποίο ήταν μια ρεαλιστική λύση, το οποίο θα εξασφάλιζε τους εργαζομένους, τη βιωσιμότητα της εταιρείας και θα ήταν δυνατότητα να μην υπάρχει πρόβλημα, οι κύριοι μέσα σε 2,5 χρόνια οδήγησαν αυτή την πάρα πολύ μεγάλη δημόσια εταιρεία σε αδιέξοδο και σε κίνδυνο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που ζούμε. Τα υπόλοιπα όλα είναι θεωρία. Τώρα, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στην ενέργεια. Ξέρετε τις απόψεις μας για τον ΑΔΜΙΕ, για το 66%, πόσο πρέπει να μείνει στο ιδιωτικό τομέα, πόσο στο δημόσιο, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να προσελκύσει επενδυτές προκειμένου να στηριχθεί η εταιρεία και ότι θεωρεί ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούν να διασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας. Αυτό είναι κρυφό και δεν αντίκειται στην τοπική κοινωνία. Το αντίθετο αντίκειται στην τοπική κοινωνία. Ψεύτες που υφάρπαξαν την ψήφο των πολιτών. Που τους υποσχέθηκαν λαούς πεντραχία, κινδυνεύουν να κλείσουν την εταιρεία. Και σε ένα τραγικό συμβάν της κατολίθωσης το οποίο συνέβη, επιβαρύνεται ακόμα παραπάνω η εταιρεία, είναι στον αέρα ένα χωριό, λύση δεν έχουμε ακούσει. Η διοίκηση της ΔΕΗ που τσακώνεται με τον εν λόγω υπουργό, ο οποίος είναι πολιτικά προϊστάμενος, και ο ένας ρίχνει το βάρος στον άλλον και ψάχνουν να βρουν ποιος θα βγάλει την ευθύνη από πάνω του, οφείλει να δώσει απαντήσεις. Το Υπουργείο οφείλει να δώσει απαντήσεις και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και τι έχει πρόταση είναι εδώ πέρα να ελέγχει. Άρα, εγώ δεν βλέπω πουθενά που έχουν βάρος τα τοπικά μας στελέχη, οι βουλευτές μας, οι πολιτευτές μας κλπ. Το αντίθετο. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι εντύμως είπαν και χτύπησαν το καμπανάκι νωρίς και είπαν: παιδιά, ελάτε να βρούμε λύση πριν φτάσει η ΔΕΗ σε αδιέξοδο. Μια κυβέρνηση η οποία είναι ανάλγητη, δεν έχει κάνει το παραμικρό και σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις. Και ένα γεγονός το οποίο θα διερευνηθεί, ας πούμε, αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι, αλλά συνέβη και είναι τραγικό. Στο οποίο ξεσπιτώθηκε ένα ολόκληρο χωριό, αναστατώθηκε μια ολόκληρη περιοχή, να βάζει σε παραπάνω προβλήματα την εταιρεία και να μην μπορεί κανένας αυτή τη στιγμή να πει αν η εταιρεία είναι βιώσιμη αύριο, μεθαύριο ή παραμεθαύριο. Άρα το πρόβλημα υπάρχει στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει στον κύριο Υπουργό, υπάρχει στη διοίκηση της ΔΕΗ, οι οποίοι είναι απολογούμενοι και οι οποίοι πρέπει να βρουν λύση στα προβλήματα. Και κρίνονται από τον ελληνικό λαό.
Και αν δεν μπορούν να βρουν λύση στα προβλήματα, ας το παραδεχτούν επιτέλους, γιατί τα έχουν κάνει ρόιδο σε όλους τους τομείς, να κάνουν στην άκρη και να αφήσουν τον κυρίαρχο ελληνικό λαό να αποφασίσει. Και κυρία, ένα σχόλιο για την παρακαλώ.